τώρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Μιλέον, είναι διευθυντής δερματολόγος στο Metropolitan Hospital και θα μιλήσουμε για τις καταστάσεις που επιδεινώνονται τώρα το καλοκαίρι και το τελευταίο διάστημα λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων. Βλέπουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, τον καύσωνα που είχαμε, πώς επηρεάζεται η υγεία μας και το δέρμα μας. Καλή σας μέρα, κύριε Μιλέον. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Χαρά μου να είμαι κοντά σας. Και δική μας. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν νόσοι, υπάρχουν καταστάσεις που ευνοούνται ή επιδεινώνονται το καλοκαίρι. Ποιες είναι αυτές? Ξεκινάμε με αυτές που ευνοούνται. Ξεκινάμε με την ακμή. Από ακμή πάσχει η πλειοψηφία των νέων. Και όχι μόνο. Α, και φουντώνει τώρα με τη ζέστη στο καλοκαίρι. Κατά κάνω να πάει καλύτερα. Α, πάει η περίοδο από την οβολία διώχνει τα φλεγμονώδη κύτταρα, βελτιώνεται η εμφάνιση. Η εμφάνιση ένα νέο είναι το μεγαλύτερο στοιχείο της προσωπικότητας, άρα βελτιώνει τη διάθεση. Πάμε στην ψωρίαση. Ναι. Η ψωρίαση είναι μία νόσος που πάσχουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας. Είναι μία γενοδερματοπάθεια. Τα κύτταρα της επιδερμίδας πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Αντί να φτάσουν στην κερατίνη σε ένα μήνα, φτάνουν σε 2-3 μέρες. Δεν απολεπίζονται και γίνεται χαρακτηριστική πλάκα με το λέπι. Ναι. Μία θεραπευτική επιλογή είναι τα φωτόλουτρα. Μπαίνει ο πάσχων σε μία ειδική καμπίνα, φοράει ειδικά γυαλιά και δέχεται την ευεργετική δράση της περίοδους ακτινοβολίας. Αντί να πάει σε μονάδες παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας, μπορεί να πάει στην παραλία και να κάνει θεραπεία διασκεδάζοντας. Άρα ο ήλιος είναι το φωτόλουτρο που βοηθάει στην ψωρίαση. Αλλά και εδώ όμως η έκθεση πρέπει να είναι σταδιακή, λελογισμένη και να αποφύγουμε το έγκαυμα. Με αντιλιακά, γιατρέ, τώρα εδώ, γιατί πάντα μας λέτε εσείς οι ειδικοί. Θα σας πω τώρα, στο πρόσωπο σίγουρα θα μπει το αντιλιακό. Εξαρτάται τι ώρα θα πάμε. Αν θα πάμε μεσημέρι, δεν θα κάτσουμε πολύ, θα κάτσουμε 20 λεπτά, θα φύγουμε. Πρέπει να αποφύγουμε το έγκαυμα. Υπάρχουν όμως και νόσοι και καταστάσεις που επιδεινώνονται. Από τα αυτά νοσήματα, ο πιο γνωστός είναι ο λύκος. Ο λύκος μπορεί να επιδεινωθεί το καλοκαίρι. Άρα προσοχή στην έκθεση στον ήλιο. Άρα σκιά οπωσδήποτε για ανθρώπους που πάσχουν από αυτό. Επίσης, όσοι λαμβάνουν αντικαρκινική θεραπεία. Αντικαρκινική θεραπεία μπορεί να είναι είτε χημειοθεραπεία είτε ανοσολογική θεραπεία. Και στα δύο είδη θεραπείων υπάρχουν φάρμακα που όταν τα λαμβάνει κάποιος φωτοευαισθητοποιείται. Κοκκινίζει. Έχει φαγούρα, άρα όσοι κάνουν αντικαρκινική θεραπεία. Σε καλό σκερά μέρη. Σε σκερά μέρη, μακρύ πουκάμισο και αντιλιακό. Επίσης, όσοι έχουν λεύκη, ιδιαίτερη μέρη με τώρα το καλοκαίρι, οι αμελανοτικές περιοχές είναι απροστάτευτες, καίγονται εύκολα. Αντίθετα, οι υγιές μαυρίζουν εύκολα, αυξάνει τη χρωματική αντίθεση. Και το χρωματικό καμουφλάζ που κάνουμε συχνά δεν σημαίνει ότι παρέχει και αντιλιακή προστασία. Άρα, ο έχων λεύκη πρέπει να προσέχει να δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα απέναντι στον ήλιο. Άρα, φαντάζομαι, γιατροί, όσοι έχουν όλα αυτά που λέτε, καλό είναι να ξέρουν και οι ίδιοι να προστατεύονται, να βοηθάνε τον εαυτό τους. Είδα κάτι που μου έκανε εντύπωση τώρα. Τσιμπήματα τσιμπουριών. Τι κάνουμε και ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές? Έχουμε ακόμη προβλήματα με τσιμπουριά? Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ συχνά. Είναι μικρά παράσιτα τα οποία το καλοκαίρι έχουν αυξημένη κινητικότητα. Παράλληλα, εμείς φοράμε πιο ελαφριά ρούχα, άρα αυξάνεται πρόσβαση. Η πρόσβαση. Έχουμε αυξημένη από πρόσβαση. Τα τσιμπούρια πού είναι, στα στρώματα, πού υπάρχουν? Όχι, είναι στα ζώα. Στα ζώα. Είναι στα ζώα. Περνάει ένα κοπάδι πρόβατο, αφήνει τσιμπούρια, αυτά πάνε στην άκρη ενός φύλου, περνάμε τα έλκη ζέστα μας και γραπώνεται πάνω μας. Τόσο εύκολα? Πάνε εύκολα. Αφού περιπλανηθεί 1,5-2 μέρες, βρίσκει ένα σημείο ήσυχο όπου να μην το ενοχλούμε. Συνήθως είναι η λεκάνη, ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών. Η καμπτική επιφάνεια του γόνατος, όπου χώνει το κεφάλι του μέσα στο δέρμα για να τραφεί. Τι λέτε? Όταν το χώσει, αναπτύσσει και άγκυστρα για να έχει καλή καθήλωση. Άρα τι κάνουμε? Δύο είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τα τσιμπούρια. Βλέπουμε εμείς τώρα ένα ξένο σώμα. Μια βεβαιασμένη κίνηση, διώχνουμε το σώμα, αλλά το καλά καθυλωμένο κεφάλι μένει μέσα. Κάνει αντίδραση ξένου σώματος. Γίνεται ένα σπυράκι, μια βλατίδα, ενοχλητική, κνησμώδης, που μπορεί να μας ταλαιπωρήσει για μήνες. Εδώ πρέπει να το αφαιρέσουμε χειρουργικά. Αν είχαμε καταλάβει ότι είναι τσιμπούρι, θα μπορούσαμε είτε με μια πολύ λεπτή λαβίδα να βγάλουμε το κεφάλι, είτε με ένα λεπιδάκι να εκριζώσουμε το κεφάλι, ίσως και λίγο μέρος από το δέρμα μας. Και το δεύτερο... Να είμαστε γιατροί πάνω σε αυτό, να ξέρουμε λίγο καλύτερα. Πρέπει να ξέρουμε καλά με το τσιμπούρι. Και ένα δεύτερο πρόβλημα που δημιουργούν τα τσιμπούρια είναι οι νόσοι που μεταδίδονται στην περιοχή μας. Είναι η νόσος του Λάιν. Είναι ένα μικρόβιο, η μπορέλια. Άρα, ένα μήνα μετά το τσίμπημα, κάνουμε εξέταση αντισωμάτων για μπορέλια Μπουργκδορφέρι. Αν είναι θετική, παίρνουμε αντιβίωση και λύγει εκεί η υπόθεση. Ωραία, υπάρχει λύση. Πάμε και σε ένα τελευταίο που απασχολεί πολλούς Έλληνες. Στη χώρα του ήλιου, αυτής της ηλιοφάνειας, έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Γιατί και τι κάνουμε? Όντως, είναι πραγματικότητα αυτό το οξύμορο στη χώρα του ήλιου. Πηγή βιταμίνης D είναι η παραγωγή της από την περίοδη ακτινοβολίας στο δέρμα και η λήψη τροφών που έχουν βιταμίνη D.
Εδώ στην Ελλάδα στηριζόμαστε μόνο στο πρώτο. Δυστυχώς έχουμε καταργήσει το δεύτερο. Yeah. Η βιταμίνη D κατά κύριο λόγο υπάρχει στο λιπαρό ψάρι. Λιπαρό ψάρι είναι η ρέγγα, σαρδέλα, σκουμπρί, σολομός. Αν έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, σαφώς θα πάρουμε διατροφικό συμπλήρωμα και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διατροφή μας. Mm-hmm. Ξέρετε, κάποτε πριν από δεκαετίες στην Ελλάδα τα παιδιά έπασχαν από ραχύτιδα. Ήταν μια σοβαρή νόσος, διαταραχή του σκελετού, που αιτία ήταν η έλλειψη βιταμίνης D. Πώς το έλυσε η πολιτεία? Πώς το αντιμετώπισε? Έπεισε τον Έλληνα να συνδυάσει τα όσπρια με ρέγγα. Α, για να έχει πρόσληψη τη συγκεκριμένη. Ήξερε ο Έλληνα, τρώει 1-2 φορές τη βδομάδα, τρώει όσπρια. Οπότε, αν το συνδυάζει με μια πηγή βιταμίνης D. Άρα τώρα, γιατρέ, λέτε λιπαρά ψάρια. Από τη μία και από την άλλη. Στον ήλιο, χωρίς αντιλιακό όμως. Όχι, σταδιακή και λελογισμένη έκθεση. Α. Αλλά δεν φτάνει μόνο η έκθεση στον ήλιο. Θέλει χρειάζεται και την τροφή που λέτε. Πολύ σπουδαίες συμβουλές μας δώσατε και οδηγίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, κάπου θα τελειώσουμε. Ακολουθεί.